αποτυπωθεί. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε διάσπαρτα, τον καθένα χωριστά, και τους ξενοδόχους μας αλλά και τους wedding planners. Βλέπαμε να αυξάνεται το νούμερο των wedding planners προοδευτικά και χαιρόμασταν γι' αυτό και το λέγαμε. Όπου πηγαίναμε στο εξωτερικό και στο εσωτερικό παντού, ήμασταν wedding destination σαν δήμος, σαν destination. Αλλά ερχόμαστε σήμερα και με πολύ χαρά ακούω τον κύριο πολίτη, ο οποίος λέει ότι η συμφωνία με τον ΕΟΤ επιτέλους δείχνει και μετά από παρουσιάσεις που γίνονται τώρα τελευταία, ότι και το κράτος και η κεντρική κυβέρνηση και αυτοί οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις, συνειδητοποίησε. Μπορείτε να τα υπογράψετε. Ο καθένας το παντρεύουμε όπου θέλει, ό,τι ώρα θέλει, όποια μέρα θέλει, μπορεί να τον εστίνει τον αντιδήμαρχο όσες ώρες θέλει, γιατί συμβαίνουν και αυτές. Ναι, να συμβαίνουν κοντροπίες που δεν είναι ανοιχτές βέβαια, γιατί και άνθρωποι για αυτοί δεν είναι τυχαίοι. Έτσι, όλα αυτά είναι επιλογή μας. Και ξέρουμε τον κύκλο της οικονομίας που δημιουργείται και το κάνουμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Το αντάλλαγμα του Δήμου Ρεθύμνης θα έλεγα ότι είναι μηδαμινό σε επίπεδο μικρό οικονομίας. Αλλά όταν υπάρχει ένα μακροοικονομικό μέγεθος, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εδώ δεν έχουν ακόμα χειριστεί το ζήτημα αυτός ο αντιδήμαρχος που κάνει 30 και 30, 60 χιλιόμετρα ή 15 δίμα. Ακόμα και τη βεζίνη τη βάζει από την τσέπη. Ναι, όχι. Εντάξει, σαφώς. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα επί αυτών των θεμάτων ληφθεί υπόψη. Και φυσικά δεν μπορεί το Δήμος να κάθεται να ζητάει τάλιρα και δεκάρικα. Και αυτό το οι άνθρωποι αυτοί τονίζω δηλαδή πώς αντιλαμβάνουν το καθήκον να προωθούν κάτι που γνωρίζουμε τι πλούτο φέρνει και στους πλάνες αυτού του φαινομένου. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί δεν είναι ασήμαντο.